Έκθεση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να δημοσιευθεί την ερχόμενη Πέμπτη για την Τουρκία, ότι παραβιάζεται στην συγκεκριμένη χώρα κάθε κράτος δικαίου, ότι υπάρχει εκτροπή στη δικαιοσύνη. Αλλήμον και έτσι δεν μπορεί βεβαίως να ξεκινήσουν ή να εντατικοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν θα πρόκειται να παραχωρήσει και να εκχωρήσει ούτε ένα πόντο κυριαρχία στην Τουρκία. Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου 2016 στην Τουρκία, τα εκατοντάδες εντάλματα σύλληψης σε βάρος δικαστών και στρατιωτικών που εκδόθηκαν, η Κομισιόν τραβάει τα αυτιά στον Ερντογάν και τον κατηγορεί ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Die Welt, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεσή της αναφέρει ότι η Τουρκία παραβιάζει τους κανόνες δικαίου, γεγονός που την έχει απομακρύνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνεται σοβαρή υποτροπή στους τομείς της δικαιοσύνης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης. Υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν προβλέπεται να ανοίξουν νέα κεφάλαια στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Πάνω απ' όλα, η Τουρκία πρέπει να αντιστρέψει την τρέχουσα αρνητική τάση στο κράτος δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Προχώρησε σε διώξεις και σε δικαστικούς και στο στρατιωτικό σώμα και γενικότερα επεκράτησε ένα ακόμα πιο αυταρχικό κλίμα στην Τουρκία και προσπαθώντας ο Ερντογάν να στηρίξει και να δυναμώσει ακόμη περισσότερο τη θέση του ως Πρόεδρου. Αυτό είναι δεδομένο. Ο Πρόεδρος Ερντογάν έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να διαχωρίσει την πολιτική από τη δικαστική εξουσία. Γι' αυτό και στην έκθεσή της η Κομισιόν αναφέρεται ειδικά στον τομέα δικαιοσύνης για τον οποίο ο Σουλτάνος θέλει να έχει τον έλεγχο. Η Τουρκία συνέχισε την απότομη επιδείνωση σε βασικούς τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την απόλυση δικαστών και εισαγγελέων, αλλά και με τις συνταγματικές αλλαγές να έχουν επίσης υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Αυτό που επικαλούνται εκείνοι που ζήτησαν άσυλο εδώ στην Ελλάδα είναι αληθές, ότι παραβιάζονται οι κανόνες του δικαίου. Οπότε ο άλλος δεν έχει, ας το πούμε, εγγύηση ότι πηγαίνοντας να δικαστεί στην Τουρκία θα ακολουθηθούν, ας πούμε, όλα εκείνα τα οποία εγγυώνται τα ανθρώπινα δικαιώματά του. Και η έκθεση αυτή, μάλλον, αποτυπώνει αυτή την πραγματικότητα. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Ρετζίπ Ταγίπ Ερντογάν έχει επιτεθεί κατά της Δύσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλοτε για το προσφυγικό. Avrupa Birliği kendi yükümlülüklerini yerine getirme konusunda maalesef bizim sergilediğimiz samimiyeti ve sadakati göstermedi, göstermiyor. Άλλοτε με απειλές για άνοιγμα συνόρων. 3,5 milyon Suriyeliye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız delik. Και άλλοτε με ευθείες απειλές κατά της Γαλλίας για θέματα τρομοκρατίας. Ondan sonra Fransa akıl veriyor. Fransa teröre yardakçılık yapıyorsun. Destek veriyorsun. Την ίδια ώρα, με αφορμή τις συνεχείς παραβιάσεις στο Αιγαίο από τουρκικά μαχητικά και τις προκλητικές δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής σε συνέντευξή του στο Sky ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να εκχωρήσει ούτε ένα πόντο κυριαρχία στην Τουρκία και δεν υπάρχει κίνδυνος πολέμου. Δεν θα γίνει γιατί έχουμε αποτρεπτική δύναμη και από την άλλη την μεριά θεωρούμε ότι πέρα από τις πολεμοχαρείς κορώνες που ακούμε μερικές φορές, αυτές θα μείνουν σε ένα επίπεδο ρητορίας έντασης. Το ζήτημα της κυριαρχίας της χώρας μας δεν παίζεται με τους πόντους. Ξεκάθαρος ότι το ΝΑΤΟ δεν προτίθεται να εμπλακεί για να λυθούν οι διενέξεις μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας στο Αιγαίο, εμφανίστηκε σε συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας. Αυτό δεν είναι ζήτημα για το ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που πρέπει να διευθετηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Οι δύο χώρες είναι σύμμαχοι και συμβάλλουν στη συλλογική ασφάλεια των μελών ΝΑΤΟ. Ο Γιεν Στόλτενμπεργκ ανέφερε ακόμη ότι προσδοκά την επίλυση των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών στο πνεύμα των σχέσεων καλής γειτονίας και χαιρέτησε την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των πρωθυπουργών Τσίπρα-Γιλντιρίμ την περασμένη Πέμπτη.
Μάλιστα. Και για αυτά τα ελληνοτουρκικά, αλλά και την προκλητικότητα των Τούρκων, θα συζητήσουμε και την επιχείρηση στη Συρία με τον κύριο Γιώργο Φίλη, καθηγητή γεωστρατηγικής. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Προσπαθούσαμε πολύ καιρό να σας φέρουμε, αλλά πάντα κάτι γινόταν. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και βεβαίως, φίλος μας νομίζω πια, ο κύριος Παναγιώτης Θεοδωρακίδης, ταξιάρχος στην Αποστρατεία. Κύριε Θεοδωρακίδη, σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα μαζί. Καλησπέρα σε όλους. Θα εξηγήσω με τον κύριο Φίλη. Κύριε Φίλη, βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ερντογάν, εγώ εχθές είπα ότι είναι μαέστρο στη διπλωματία. Ξέρουμε ότι έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Πούτιν. Ναι. Έγινε η συμμαχική επίθεση στη Συρία και βγήκε ουσιαστικά και υποστήριξε, όχι ουσιαστικά, νομίζω, υποστήριξε ανοιχτά την ακριβώς αυτή την επιχείρηση. Ενώ έχει κάτι πυράβλους που έχει αγοράσει από τη Ρωσία. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι σηκώνει πολύ τους τόνους. Έχουμε κοντά περίπου σε ένα χρόνο, ίσως και νωρίτερα, εκλογές. Mm-hmm. Ότι διαβάζοντας κάποιες δημοσκοπήσεις, δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα. Και μια τουρκική οικονομία η οποία φαίνεται να τρεκλίζει. Τελικά, μήπως δεν είναι τόσο δυνατός ο Ερντογάν όσο θέλει να δείχνει προς τα έξω? Έχετε θέσει τρία θέματα. Ναι, πολλά είναι, οποία... αλλά περίμενα να μου απαντήσετε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Σύντομος τώρα, ναι, λόγω τηλεοπτικού. Ναι, λοιπόν, θέμα με τη Συρία. Ο κύριος Ερντογάν σε ένα πράγμα είναι συνεπής 7 χρόνια στη ρητορική του. Ότι δεν θέλει τον Άσαντ ως γείτονα πλέον. Και ό,τι συμβαίνει 7 χρόνια στη Συρία, κατά βάση, έχει να κάνει με την πολιτική της Τουρκίας που λειτουργήσε ως κέντρο λογιστικής υποστήριξης του ISIS και όλων αυτών των βαρβάρων οι οποίοι έχουν επιτεθεί στη Συρία τα τελευταία χρόνια. Το ότι είναι με τον κύριο Πούτιν, επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ υποστηρίζω ότι η σχέση Ρωσίας-Τουρκίας είναι τακτικής υφής και φύσεως και όχι στρατηγικής. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για μια λυκοφιλία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στο οποίο εκεί που δάγκωνε ο κύριος Ερντογάν, τώρα φυλάει γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Διότι αυτή τη στιγμή, μετά την πτώση του ρωσικού αεροσκάφους από τουρκικά αεροσκάφη πριν 1,5 περίπου χρόνο, το Σεπτέμβρη του 2015, κατάλαβε ότι έχει να χάσει πάρα πολλά εάν συνεχίσει να είναι αντίθετος με τη Ρωσία, τουλάχιστον στο φαίνεστε. Οπότε έχει λογική η θέση του, αν και θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση από εδώ και πέρα. Τώρα, για τα υπόλοιπα δύο θέματα. Μιλήσατε για τις εκλογές στην Τουρκία και για την οικονομική κατάσταση. Η οικονομική κατάσταση της Τουρκίας, θα σας πω με πολύ απλά λόγια, ότι είναι όπως ήταν η Ελλάδα το 2006. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το άμεσο μέλλον της Τουρκίας. Με τη μόνη διαφορά ότι η Τουρκία έχει δικό της νόμισμα, εμείς δεν είχαμε. Και κόβει. Κόβει, χρήμα, αλλά κόβει πληθωριστικό χρήμα. Έτσι, υπερθέρμανση της οικονομίας, πολύ ακριβώς. Μεγάλος πληθωρισμός. Είναι, και ξέρετε, αυτά η οικονομία και η πολιτική πηγαίνουν χέρι-χέρι. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Οπότε κύριε Φίλη, το ζήτημα το τι ακριβώς θα συμβεί στην οικονομία, αν δεχτούμε ότι κάνει και οτιδήποτε σε μακροοικονομικό επίπεδο ανάποδα από ό,τι λέει η λογική και η επιστήμη για το πώς πρέπει να διαχειριστείς τα επιτόκια για να αντιμετωπίσεις τον πληθωρισμό, πολύ έχουμε πολύ μεγάλο θέμα. 20 δις φύγαν την περασμένη εβδομάδα από την αγορά της Κωνσταντινούπολης σε ρεκόρ. Είναι θέμα χρόνου πότε θα σκάσει η φούσκα της Τουρκίας. Κύριε Θεοδωρακίδη, έγινε μια επιχείρηση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στη Συρία. Πόσο αυτό επηρεάζει, πιστεύετε, τις δικές μας σχέσεις με την Τουρκία? Και εάν βλέπετε τον Ταγίπ Ερντογάν να κάνει λίγα βήματα πίσω το επόμενο διάστημα? Η επίθεση αυτή που έγινε ήταν προσχεδιασμένη. Mm-hmm. Δεν είχε θύματα, ήταν χειρουργική και αρκετά προσχηματική για να δώσει έδαφος στη διπλωματία, έτσι ώστε να ετοιμαστεί η επόμενη διπλωματική ημέρα. Ακριβώς. Η Τουρκία που ήταν επιτίδιος ουδέτερος, τώρα προσπαθεί να γίνει επιτίδιος διαμεσολαβητής. Αν δεν υπήρχε η Ρωσία, η Τουρκία δεν θα είχε το Αφρίν. Εάν δεν υπήρχαν οι δυτικές δυνάμεις να πιέζουν, δεν θα υπήρχε περίπτωση διπλωματικής λύσης μέσω της οποίας ίσως ενισχυθεί και η τουρκική οικονομία, προηγουμένως όπως λέγαμε, διότι ως τώρα στέκεται ξεπλένοντας χρήματα του Κατάρ και του Ιράν. Είναι δεδομένο. Σε κάθε περίπτωση, η μετοχή της Ελλάδος, αν μπορούμε να πούμε έτσι, γεωστρατηγική, έχει ανέβει πάρα πολύ μετά την επίθεση, η οποία ήταν προειδοποιητική και η επιβολή ισχύως θα γίνει όταν αφιχθεί η αμερικανική μοίρα των πολεμικών και θα συνδυαστεί με τα υπόλοιπα πολεμικά από τη Βρετανία και Γαλλία μπροστά στη Συρία. Εκεί λοιπόν θα καταλάβουν όλοι, και ο κύριος Στόλτεμπεργκ ακόμη, που λέει ότι βρείτε τα με την Τουρκία, πώς
Χωρίς την Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρχει ισορροπία στην περιοχή, ούτε νατοϊκή επιβολή. Γι' αυτό και η εκτίμηση είναι πως ο κύριος Ερντογάν, παρά τα εσωτερικά προβλήματα, θα αρκεστεί σε ό,τι του παρέχεται στη Συρία διπλωματικά, γιατί πάμε για μεγάλη διπλωματική αναθεώρηση, και θα αφήσει την Ελλάδα σε ένα πλαίσιο που θα μπορεί η Ελλάδα να βοηθήσει τη Δυτική Συμμαχία, στην οποία κοιτάζει ο κύριος Ερντογάν. Και επίσης, ναι, ανεπηρέαστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η Ελλάδα είναι και νατοϊκή χώρα και χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Φίλη, την Πέμπτη αναμένεται να εκδοθεί μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κόλαφος για την Τουρκία. Ναι. Παραβιάζονται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η δικαιοσύνη, γνωστά όλα, και ότι βεβαίως δεν μπορεί να γίνουν βήματα για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή, ναι, Ένωση. Στις τελευταίες συνοδοκορφίες υπήρξε και μια ανακοίνωση πολύ σκληρή της Ευρώπης στην γειτονική χώρα. Θεωρείτε ότι αυτά και τα δύο ίσως θα θυμώσουν τον Σουλτάνο και χρησιμοποιήσει το προσφυγικό? Κοιτάξτε να δείτε. Αρχικώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ξεκαθαρίσουμε και να καταλάβουν οι φίλοι που μας βλέπουν, δεν έχει δυνατότητα επιβολής μέτρων σκληρής ισχύως και απέναντι στην Τουρκία. Αυτό που έχει είναι οικονομικό και πολιτικό κεφάλαιο να την πιέσουμε. Τώρα, θα γίνουν κάποια μέτρα, θα βγουν κάποια reports, όπως είπατε. Δεν νομίζω ότι θα ιδρώσει το αυτή της Τουρκίας. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον κύριο Ερντογάν είναι, πρώτον, η Τελωνειακή Ένωση όσο μπορεί, γιατί η επίσημη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι η Τελωνειακή Ένωση, να προχωρήσει όσο είναι δυνατόν, και η βίζα για τους Τούρκους πολίτες. Εάν εκεί δεν προχωρήσουν τα θέματα, που φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες, αν και κάποιες χώρες προσπαθούν τουλάχιστον να κατευνάσουν, εξακολουθούν να κατευνάζουν τον κύριο Ερντογάν με αυτά τα δύο, ειδικά με το θέμα της βίζας, νομίζω ότι ο κύριος Ερντογάν θα χρησιμοποιήσει το μεταναστευτικό. Βλέπετε ότι σιγά σιγά αυξάνει τις ροές προς την περιοχή, ναι, και προς τη χώρα μας. Ας ελπίσουμε ότι θα πριτανεύσει λογική από την πλευρά της Τουρκίας, ναι, διότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη εμπλοκή εάν συμβεί κάτι άλλο. Ένα μικρό σχόλιο επί των λεχθέντων είναι ότι κλειδί για να προχωρήσουν οι σχέσεις Ενωμένης Ευρώπης Τουρκίας είναι η αναγνώριση των λιμανιών της Κύπρου, και αυτό θα υπάρξει πίεση, διότι είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη η Κύπρος στην ολότητά της για τα τεκτενόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν μπορεί να έχει σχέση με 28 και να μην αναγνωρίζει τον έναν. Είναι ξεκάθαρο. Να συνδεθούμε μέσω Skype και με τον κύριο Τάσο Γκουριώτη, διευθυντή του ProNews. Καλησπέρα σας. Συγγνώμη για την αναμονή, αλλά είχαμε και κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Καλησπέρα σας, δεν πειράζει. Κύριε Γκουριώτη, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα με την γειτονική χώρα, και αν σύμφωνα με τις δικές σας πληροφορίες ετοιμάζουν κάποιο χτύπημα? Χτύπημα, τώρα μην πω. Ένα νέο θερμό επεισόδιο, γιατί είχαμε διάφορα θερμό επεισόδια στο Αιγαίο, οι γείτονες. Κοιτάξτε, καταρχήν εγώ θα διαφωνήσω 100% με τον προαναλύσαντα, τον κύριο Φίλη, ότι απέναντί μας έχουμε μία Τουρκία με φούσκα στην οικονομία της. Η τουρκική οικονομία δεν είναι φούσκα. Η τουρκική οικονομία είναι πάρα πολύ ισχυρή. Έχει ξεπεράσει το ΑΕΠ της, το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το ΑΕΠ, θα με επιτρέψετε, γιατί κάνω οικονομικό ρεπορτάζ. Η οικονομία είναι πολλά στοιχεία μαζί. Είναι ο πληθωρισμός. Έχει ξεπεράσει λοιπόν και ο ρυθμός, ναι, ανάπτυξης το 10%. Σας λέω. Είπατε τον τουρισμό. Δεν άκουσα καλά. Σας απαντώ ότι δεν είναι μόνο το ΑΕΠ όμως μιας χώρας, είναι και άλλα στοιχεία τα οποία συνθέτουν την εικόνα, και αν είναι υγιής μια οικονομία ή όχι, κύριε Γκουριώτη. Βασικός δείκτης σε μια οικονομία είναι ο ρυθμός ανάπτυξης. Ο ρυθμός ανάπτυξης της τουρκικής οικονομίας αυτή τη στιγμή είναι 10%. Εγώ που θέλω να καταλήξω. Ναι, ναι. Εγώ θέλω να καταλήξω ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή της Ελλάδας είναι ο ρυθμός που τρέχει. Εγώ θα το πω το αντίθετα, αιρετικά θα μιλήσω. Ο ρυθμός που τρέχει η τουρκική οικονομία. Αυτός ο ρυθμός της τουρκικής οικονομίας μπορεί να βιώνει αυτή τη στιγμή μια κρίση, αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης της τουρκικής οικονομίας της επιτρέπει να χρηματοδοτεί όλα τα σχέδιά της. Τα σχέδιά της κατά της Ελλάδας και τα σχέδιά της στο να μεταβληθεί μια ηγεμονική δύναμη στην περιοχή. Δεν είναι σωστό, το επαναλαμβάνω, το τονίζω και το υπογραμμίζω, ότι η τουρκική οικονομία
πρόκειται περί οικονομίας φούσκας. Είναι απόψη σας, τις σεβόμαστε, κύριε Φιλιππατίδη. Είναι, καταλαβαίνω ότι... Σας παρακαλώ, κύριε Γουλιώτη, να... Καταλαβαίνω ότι είναι άποψη, είναι σοβαρή, ότι όσο και οικονομικά να είναι ισχυροί ή ανίσχυροι, έχουν ως προτεραιότητα τα εξοπλιστικά τους. Αυτό έχει δίκιο, κύριε Γουλιώτη. Θέλω να φέρω ένα παράδειγμα. Θα σας το πω ένα παράδειγμα. Πριν από μερικές ημέρες, την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, βγήκε ο Ερντογάν και ανακοίνωσε ένα κολοσιαίο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να χρηματοδοτηθούν τεχνολογίες αιχμής της Τουρκίας. Ναι, το ξέρουμε, κύριε Κουριώτη. Αλλά δεν λέει κάτι αυτό, κύριε Κουριώτη. Συγγνώμη, να μου επιτρέψετε. Ναι. Το 20, συγγνώμη, το είδα, αφήστε με ολοκληρώσω. Ναι, ναι, συγγνώμη. Το 20% από τα 33 δισεκατομμύρια θα αφιερωθούν σε τεχνολογίες αιχμής στην άμυνα. Μάλιστα. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, κύριε Κουριώτη. Πώληση. Για όπλα λέιζερ. Από εκεί και πέρα. Ο Ερντογάν, η Τουρκία μάλλον, δεν είναι ο Ερντογάν, γιατί και πίσω από τον Ερντογάν κρύβονται πολύ χειρότεροι από τον Ερντογάν. Ναι, ναι. Και πιστέψτε με, σε λίγο καιρό. Να ολοκληρώσετε, σας παρακαλώ, μας πιέζει ο χρόνος. Θα λέμε, αν φύγει ο Ερντογάν, θα λέμε πού ήταν ο Ερντογάν, όπως κάθε φορά είναι κάθε φορά καλύτερα. Αυτή τη στιγμή, από τα 33 δισεκατομμύρια δολάρια, θέλει να τα δώσει για πού, για να κυλιθεί η τουρκική οικονομία. Να αναπτυχθεί σε βάθος η τουρκική οικονομία. Αυτές δεν είναι κινήσεις ενός ηγέτη, ενός κράτους, το οποίο βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής ή έχει φούσκια οικονομία. Σας ευχαριστώ, κύριε Κουριώτη. Κύριε Φιλή, ένα σχόλιο πριν να κλείσουμε. Ναι. Διαφωνώ βεβαίως με τον κύριο Κουριώτη απόλυτα. Απλά να πω, η Τουρκία είναι... Δεν παρουσιάζουμε και δεν θέλω να παρουσιάζω, δηλαδή, ότι η Τουρκία τι, ανθεί η οικονομία της. Αλίμονο τώρα, όταν φεύγουν οι επενδυτές, το κόστος δανεισμού είναι στα 13-14%. Δηλαδή, να ξέρουμε και τι λέμε. Η Τουρκία είναι στις 5 χώρες με το μεγαλύτερο έλλειμμα. Έτσι, μπράβο, ισοζύγιο των κοσμών συναλλαγών. Αλλά δεν είναι πολιτικά. Είναι θέμα χρόνου, πότε η οικονομία της θα καταρρεύσει. Και ο κύριος Ερντογάν θα δώσει αυτά τα 33 δισεκατομμύρια σε γρόσια. Θα τα πούει για να κάνει. Η Τουρκία, ό,τι και αν κάνει, είναι παζάρι. Και ο κύριος Ερντογάν για το θέμα της αυθυπαρξίας του και μόνον, διότι θυμόμαστε τα σκάνδαλα και τον τραπεζίτη του στην Αμερική που έχει καταδικαστεί, κάνει έναν αγώνα για να κρατηθεί προσωπικά. Δεν τον ενδιαφέρει η τουρκική οικονομία. Όχι, είναι... η προσωπική του. Παρά επειδή πήγαμε στην οικονομία. Προσπαθεί να κρατήσει τα επιτόκια υψηλά όταν έχει πληθωρισμό. Είναι ο σίγουρος δρόμος για την καταστροφή. Θα συμφωνήσω. Σας ευχαριστώ πολύ για τους δύο, κύριε Φίλη. Ήταν εξαιρετική η τοποθέτησή σας και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.